984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Παρασκευή 23 Ιουλίου ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Ευρύ επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή 60 μίλια νότιο-ανατολικά της Κρήτης υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης μετά την βύθιση ιστιοφόρου με 45 άτομα κατά την μαρτυρία των μεταναστών. 31 από τους διασωθέντες μετανάστες που περισυνελέγησαν από δεξαμενόπλιο τα ξημερώματα μεταφέρθηκαν στην Ιερά Πέτρα όπου προσωρινά θα φιλοξενηθούν, ενώ άλλοι 5 μεταφέρθηκαν με σούπερ πούμα στην Κάρπαθο. Η επιχείρηση εντοπισμού και των υπόλοιπων δυσχεραίνεται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στη θαλάσσια περιοχή. Μάχη με τις φλόγες την ίδια ώρα στα όρια των Δήμων Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου, όπου εκδηλώθηκε φωτιά χθες το μεσημέρι για πυροσβέστες, εθελοντές και κατοίκους. Στο νομό Λασιθίου επιχειρούν 20 υδροφόρα, 12 μεταφοράς, 112 πυροσβέστες και 3 ελικόπτερα, 2 υδροφόρες και 2 χωματουργικά του Δήμου. Οι δυνατοί βοριάδες σήμερα αυξάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς στο σύνολο της Κρήτης, που όπως η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης αναφέρει ότι βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 4. Θα παραμείνουμε στο νομό Λασιθίου για να δούμε τα δεδομένα τα οποία τα υπάρχουν. Καλωσορίζω ευθύς αμέσως τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Γουλιδάκη. Καλό μεσημέρι από τον 984. Και σε εσάς το ίδιο καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Είναι καλό το μεσημέρι για την Ναι, για είναι, Λασίθι. Είναι καλό το μεσημέρι όσον αφορά την εξέλιξη βέβαια της χτεσινής πυρκαγιάς. Ναι, ναι. Είναι ελεγχόμενοι, υπάρχουν ακόμα ορισμένες μικρές δυνάμεις εκεί, επιτηρώντας μικροεστίες για να μην υπάρχει αναμετάδοση λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν ακόμα στην περιοχή. Όμως θεωρώ ότι ήταν μια άμεση κινητοποίηση που είχε αποτέλεσμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε ευρεία έκταση της ζημιάς. Για μας ανέσυρε μνήμες στους παλαιότερους από το 1994 που είχαν καεί 125.000 στρέμματα από την περιοχή της Πρίνας μέχρι στην περιοχή της Ιεράπετρας, της Καλλιγιάς, Ξεροκάπου κτλ. Μας το ανέφερε το πρωί και μας θύμισε αυτή την φωτιά ο συνάδελφός μας από την Ιεράπετρα, ο Νίκος Πετάσης, που πραγματικά η φωτιά είχε σβήσει όταν, κύριε Γουλιδάκη, είχε φτάσει στη θάλασσα. Κινδύνευσαν άνθρωποι, σπίτια ενδεχόμενα να καούν. Ο απολογισμός αυτή την ώρα είναι και χορτολιβαδικές εκτάσεις και δασικές εκτάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Δεν κινδύνευσαν άνθρωποι, πρέπει να πούμε, γιατί ευτυχώς και στο φως της ημέρας ήταν απογευματινές ώρες, λίγο πριν τις 7 ξέσπασε. Προφανώς από τσιγάρο, για να αναφέρουμε και την αιτία που οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έτρεξαν στην αρχή, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Πρίνας, Μεσελέρων, ήταν εκείνοι που βρέθηκαν εκεί, Καλαμάφκας. Αυτό ανέφεραν ότι μάλλον από το σημείο που ξεκίνησε από την άκρη του δρόμου αναφέρονται σε τσιγάρο. Πάντως, ευρείας έκταση ζημιάς όσον αφορά καλλιέργειες δεν θα μπορούσαμε να πούμε σε σχέση βέβαια με άλλες καταστροφές από πυρκαγιές όπως το 2016 ή το 1994. Έχουν καταστραφεί αρκετά ελαιόδεντρα και κάποια δίχτυα άρδευσης. Σπίτια δεν κινδύνευσαν γιατί είχαν ενημερωθεί περιοχές που πλησιάζουν μετόχια στην ουσία και κάποιες περιοχές κοντά προς το φράγμα της Ιεράπετρας που έχει θερμοκήπια και κατοικίες αγρικίες. Είχαν ενημερωθεί όλοι οι κάτοικοι, οι οποίοι διανυκτέρευσαν τις περιουσίες τους, προσπαθώντας, καταβρέχοντας ή παίρνοντας κάποια άλλα μέτρα, εάν και εφόσον πλησίαζε η φωτιά στις περιοχές και στα σπίτια της περιουσίας τους, να την αντιμετωπίσουν. Δεν θα τα εγκατέλειπαν εύκολα. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν πονέσει πολύ για να χτίσουν αυτές τις περιοχές. Σαφέστατα, και όχι ότι δεν είναι μεγάλη καταστροφή όταν καίγεται το οξυγόνο, όταν καίγονται πνεύμονες ζωής, δεν το συζητάμε, αλλά όταν μιλάμε και για ανθρώπινες ζωές είναι διαφορετική και μεγαλύτερη η απώλεια. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό, ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, κύριε Γουλιδάκη, από ό,τι ακριβώς, έχουμε καταλάβει. Ακριβώς, αυτή την ώρα όχι, είναι πάντως σε κάθε περίπτωση επαγγελματούμε. Όπως και να έχει το ζήτημα, αυτό που επιμένουμε να λέμε συνέχεια από την πολιτική προστασία και στο Λασίθι και σε όλη την περιφέρεια Κρήτης, έτσι κι αλλιώς θα αντιμετωπίζουμε ενιαία τις καταστάσεις, είναι ιδιαίτερη προσοχή, ακόμα και σε αυτή την απλή πράξη, η οποία πραγματικά είναι εγκληματική. Δεν είμαστε περισσότερο πεπισμένοι ότι είναι από τσιγάρο. Βέβαια, η προανάκριση θα δείξει άλλα πράγματα. Η ανακριτική της πυροσβεστικής μπορεί να δείξει κάποιο άλλο αποτέλεσμα. Γεγονός είναι όμως ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα τεταμένη και ότι δεν είχαμε βροχές φέτος. Είχε βλάστηση αρκετά σημαντική και έτσι σε κάθε περίπτωση
έχουμε έντονη ανησυχία για το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Διότι έχουμε ακόμα αρκετό Ιούλιο με μελτέμια. Σαφές. Οφείλω βέβαια να ευχαριστήσω όλους όσους συνεμπλέχθηκαν, διότι η κινητοποίηση ήταν πραγματικά ιδιαίτερα κολακευτική για τους ίδιους και για τις υπηρεσίες. Και από τον ίδιο το διοικητή, τον κύριο Μπουντουράκη, που τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα στο Λασίδη για την άμεση ανταπόκριση, αλλά και βέβαια όλη την υπηρεσία, τις πυροδεστικές, τις ομάδες που συνεμπλέκονται και τους πάρα πολλούς εθελοντές που ήρθαν με τα βιτία τους, ενός τόνου και λιγότερο, για να συμμετάσχουν αν και εφόσον χρειαζόταν. Καλά κάνετε και ευχαριστείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και συνεχίζουν να δίνουν την δική τους την μάχη. Κανένας από εμάς δεν κάνει να ξεχνάει αυτό που λένε στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ότι ετούτη εδώ η χρονιά, ετούτη εδώ η αντιπυρική, η πυρική περίοδος είναι η δυσκολότερη των τελευταίων 10 ετών και αυτό δεν κάνει να το ξεχνάμε. Κύριε Γουλιδάκη, σας ευχαριστώ για την ενημέρωση, για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Επίσης, σας ευχαριστώ πολύ. Παραμένω στο Λασίθι, παραμένω στην Ιερά Πέτρα. Δήμαρχος Ιερά Πέτρας, ο κύριος Καλατζάκης Θεοδόσης, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ακούγατε κι εσείς από τον κύριο Γουλιδάκη αυτά τα οποία τρέχουν σε ό,τι έχει να κάνει με τη φωτιά. Έχετε και εκείνο το άλλο το μέτωπο σε ό,τι έχει να κάνει με τους μετανάστες. Να το ξεκινήσω από την τελευταία πληροφορία, εάν υπάρχει, κύριε Καλατζάκη, με τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται τι έχει γίνει. Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουμε εμείς τα αρμοδιότητα για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Είναι δουλειά του λιμενασίου, του λιμενάση. Εμείς από τη μεριά μας αυτό που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να φιλοξενήσουμε τον κόσμο στο κλειστό γυμναστήριο της Ιερά Πέτρας. Σε έχουν προσφέρει τα πάντα σε συνεργασία με την Εκκλησία, με την Περιφέρεια. 31 οι άνθρωποι που εσείς φιλοξενείτε. Ναι, είναι 31 άτομα. Ναι. Αυτά τα άτομα τώρα θέλουν τη βοήθεια τη δικιά μας. Εμείς την προσφέρουμε σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με την Εκκλησία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο του, γιατί ήδη άρχισε. Ξεκίνησε μάλλον να βοηθάει την προσπάθεια την οποία κάνουμε. Τους εθελοντές, την ΕΔΙΚ, τον Ερυθρό Σταυρό. Η Ιερά Πέτρα ούτως ή άλλως έχει ένα πολύ καλό, θα έλεγα έτσι, έχει πολύ καλό εθελοντισμό. Πολλούς εθελοντές οι οποίοι βοηθάνε και οι οποίοι φάνηκε χθες το βράδυ στη φωτιά. Σας άκουσα προηγουμένως να μιλάτε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όταν έχουμε φωτιές, αλλά εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε και κάποια πράγματα, ότι θα πρέπει αυτές οι εθελοντικές ομάδες οι οποίες έδωσαν την ψυχή τους πραγματικά χθες το βράδυ μέσα σε δύσβατα σημεία μαζί με την πυροσβεστική, θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να τους επιβραβεύει και να τους χρηματοδοτεί. Δεν κάνουν κάτι για πάρτι τους, βοηθάνε στην κατάσταση μιας φωτιάς, μιας φυσικής καταστροφής. Το κράτος λοιπόν πρέπει να το δει αυτό, ότι αυτά τα άτομα βοηθάνε, στηρίζουν, θα πρέπει να δοθούν κάποιες χορηγίες για τον εξοπλισμό που χρειάζονται. Εμείς από τη μεριά μας, ο Δήμος, τους στηρίζουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θέλουν και άλλα πράγματα. Και νομίζω αυτό θα πρέπει να το δει η κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία και να στηρίξει όλους αυτούς τους εθελοντές οι οποίοι δίνουν μάχη κάθε φορά με τις φλόγες ή σε φυσικές καταστροφές, για να μην έχουμε αυτή την εικόνα που είπατε προηγουμένως, την καταστροφή της φύσης. Σωστά. Έχουμε 32 ανθρώπους, για να επιστρέψω στο πρώτο θέμα, οι οποίοι αυτή την ώρα αφιλοξενούνται, μεταφέρθηκαν, μου είπατε, στο μικρό κλειστό γυμναστήριο. Κοιτάξτε κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί το πρωί, 7 η ώρα, ήταν στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Εκεί, σε συνεργασία με το νοσοκομείο, έγιναν απαιτούμενος υγειονομικός έλεγχος, rapid test, και μετά με λεωφορείο του Δήμου μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του μπάσκετ. Εκεί ήθελα να πάω να μεταφέρω αυτή την πληροφορία, γιατί το πρωί που γινόταν η μεταφορά και είμαστε και εμείς σε εξέλιξη ραδιοφωνικά με τις εκπομπές, το 984 μας το έλεγε ο συνάδελφος ο Νίκος ο Πετάσης. Άρα για να μεταφερθούν στο χώρο που φιλοξενούνται προσωρινά σημαίνει ότι πήγε καλά και με το τεστ και είναι καλά στην υγεία τους. Κάποιοι από αυτοί έμειναν στο νοσοκομείο ενδεχόμενα. Δεν ξέρω αν πήγαν στο νοσοκομείο, γιατί ξέρεις, εγώ τώρα είμαι σε δύο μέτωπα. Από τη μία στους μετανάστες, από την άλλη στο. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Και τώρα πριν από λίγο στη φωτιά ήμουνα. Αυτό που θέλω, η αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας είχε αναλάβει τις λεπτομέρειες. Εγώ μίλησα με το λιμενάρχη από χθες το βράδυ. Είχαν κανονιστεί τα πάντα. Και όπως ξέρετε, όπως σας είπα προηγουμένως, φιλοξενούνται στο κλειστό γυμναστήριο. Η προσπάθεια που κάνω τώρα εγώ αυτή τη στιγμή ως δήμαρχος είναι αυτοί οι άνθρωποι να μην στερηθούν τίποτα. Τη φιλοξενία μας, αλλά από την άλλη όμως
σε επικοινωνία με τα Υπουργεία, να δούμε πού θα πάνε οι άνθρωποι και πότε θα πάνε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να μείνουν συνέχεια οι άνθρωποι σε ένα κλειστό χώρο του μπάσκετ, στο γυμναστήριο της Ιεράπετρας. Θα πρέπει να πάνε σε μονάδες που πηγαίνουν όλοι αυτοί οι μετανάστες και να φύγουν από την Ιεράπετρα. Σωστό αυτό το οποίο λέτε. Τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Περιμένω από το Υπουργείο να μας πούνε πότε θα φύγουν και πού θα πάνε. Εμείς μέχρι τότε θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας για να φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εξάλλου το έχουμε ξανακάνει και παλαιότερα. Ήταν 700 άτομα. 30 άτομα, 31 άτομα. Τώρα δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη πολλής κόσμος έτσι για να πούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Δεν πάβει όμως σε μια δύσκολη εποχή όπως είναι η πανδημία σήμερα, που έχουμε και άλλα θέματα όπως είναι και η πυρκαγιά, με το προσωπικό που έχουμε να δυνατούμε να φιλοξενήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα αυτούς τους ανθρώπους στην Ιεράπετρα. Κύριε Καλατζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας. Και βέβαια, πριν να προχωρήσω, να σας πω ότι πραγματικά είναι εντυπωσιακά τα πλάνα τα οποία βλέπουμε από την ΕΤΕΝ σε ό,τι έχει να κάνει με την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. 2 ώρα Ελλάδος, προγραμματισμένη να γίνει. Αυτή η τελετή είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Τώρα, στο μέτωπο της πανδημίας, την επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης στην Κρήτη αποτυπώνει ο αναθεωρημένος χάρτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Αυτή την εβδομάδα η Κρήτη βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο, στο χάρτη που αποτυπώνει τον αριθμό κρουσμάτων, τεστ κορονοϊού και τον δείκτη θετικότητας, ενώ παράλληλα άλλες περιοχές της χώρας βρίσκονται στο κόκκινο. Στο πορτοκαλί επίπεδο, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, βρίσκονται οι νομοί Χανίων, εκτός Γάβδου και Λασιθίου. Στο ίδιο επίπεδο βρίσκονται οι περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Ρεθύμνου. 286 τα κρούσματα χθες στην Κρήτη, από τα οποία 129 στο Ηρακλείο, 14 στο Λασίθιο, 82 στο Ρέθυμνο, 61 στα Χανιά. 109 οι νοσηλευόμενοι στα νοσοκομεία του νησιού. Χθες ήταν 104. Αναφορικά με την υπόλοιπη χώρα, με πορτοκαλί χρώμα εμφανίζονται τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, του Ιωνίου, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, που ήταν στο κίτρινο την προηγούμενη εβδομάδα. Στο κίτρινο βρίσκονται η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα, η Βυτική και η Κεντρική Μακεδονία, όπως επίσης και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Στο πράσινο βρίσκονται μόνο η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής υπερψηφίστηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία που επιβάλλει υποχρέωση εμβολιασμού σε κατηγορίες εργαζομένων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Την τροπολογία καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ελληνική Λύση και Μέρα 25. Ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε στη Βουλή δεν έλειψαν οι διαξηφισμοί μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Η υποχρέωση εμβολιασμού επιβάλλεται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας σε όλο το προσωπικό των ιδιωτικών δημόσιων δημοτικών μονάδων φροντίδας, ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία, των ιδιωτικών και δημόσιων δομών υγείας, διαγνωστικά κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, νοσηλείας και ΕΟΔΗ. Με νομοθετική βελτίωση της τελευταίας στιγμής στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς εντάχθηκαν και οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ. Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υγείας όχι μόνο για την εξειδίκευση μέτρων, αλλά και την επέκταση των κατηγοριών στις οποίες δύναται να επιβληθεί ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, λαμβανομένων υπόψη των δεδομένων της δημόσιας υγείας και της σοβαρότητας της νόσου. Με 2 τεστ την εβδομάδα υποχρεωτικά. Θα προσέρχονται πλέον στην εργασία τους όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση. Ένα rapid και ένα self-test σε όλη την επικράτεια της χώρας. Όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Χερβελιάς, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί αν το κόστος για το rapid test θα το χρεώνεται ο ίδιος ο πολίτης, ο εργοδότης ή θα πραγματοποιείται με κάποιο τρόπο δωρεάν. Με κίνητρα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς επιχειρείται να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Όπως ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε, οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί θα πιστώνονται 10 ευρώ στο λογαριασμό τους όταν θα κλείνουν ραντεβού για εμβολιασμό. Το ποσό που θα πιστώνεται σε γιατρούς που εμβολιάζουν ασθενείς στο ιατρείο τους αυξάνεται από 3 ευρώ στα 20 ευρώ. 50 ευρώ θα δίνονται σε όλους τους γιατρούς που θα εμβολιάζουν κατάκι τους ασθενείς στο σπίτι τους. Η κυβέρνηση δείχνει εμπιστοσύνη στους υγειονομικούς και καλεί όλους τους πολίτες μας να πάνε να εμβολιαστούν, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα είναι επιθετική και διασπείρεται εύκολα, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι ο εμβολιασμός λειτουργεί, γι' αυτό και δεν είναι γεμάτη σήμερα η ΜΕΘ.
Νέο κάλεσμα προς τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές και τους μαθητές άνω των 15 ετών εμβολιαστών απίφθινε σήμερα η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως παρά τη σχετική ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα ποσοστά των εμβολιασμών δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Η Υπουργός ανέφερε ειδικότερα πως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει εμβολιαστεί το 70% των εκπαιδευτικών, ενώ το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στις άλλες βαθμίδες. Με το άρθρο 25 απάντησε στους αντιεμβολιαστές ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, στον διάλογο που είχε μπροστά στις κάμερες με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, αναφέρθηκε στους αντιεμβολιαστές, οι οποίοι πολλές φορές επικαλούνται τον καταστατικό χάρτη της χώρας, επικαλούμενος το άρθρο 25, παράγραφος 4 του Συντάγματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στο φράγμα των 10 εκατομμυρίων εμβολιασμών που ξεπεράσαμε χθες, 22 Ιουλίου, και τόνισε ότι είναι απολύτως βέβαιο πως η μετάλλαξη Δέλτα μας αναγκάζει να εντείνουμε και άλλο τις προσπάθειες για να εμβολιαστούν οι πολίτες στο σύνολό τους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή, ώστε να πιστούν να εμβολιαστούν και οι πλέον καχύποπτοι, και δεν μπορεί να περιορίζεται η προσπάθεια μόνο στο κεντρικό μήνυμα που εκπέμπεται από κυβέρνηση και ειδικούς. Μητέρα μονογονιακής οικογένειας δεν έχει άδεια 14 ημερών για το παιδί της με COVID-19. Καθημερινές οι περιπτώσεις υγειονομικών που δεν μπορούν να βοηθήσουν μέλη των οικογενειών τους με κορονοϊό, καθώς οι μέρες άδειας που δικαιούνται δεν καλύπτουν τις 14 ημέρες της καραντίνας, όπως ο Δημήτρης Βρύσαλης λέει στον 984. Παράδειγμα, για άλλη μια φορά, η περιπέτεια νοσηλεύτριας στο πανεπιστημιακό, μέλος μονογονιακής οικογένειας που το παιδί της μπήκε σε καραντίνα 14 ημερών λόγω κορονοϊού, δεν μπορεί να πάρει άδεια τόσων ημερών για να είναι μαζί του. Συνάδελφός μας υγειονομικός που νόσησε το παιδί του και βγήκε σε καραντίνα 14 μέρες, με βάση το πρωτόκολλο το υγειονομικό, δεν μπορεί να βγει σε καραντίνα η ίδια γιατί είναι ασυμπτωματική. Μπορεί να κάνει αξιοποίηση μόνο μιας εβδομάδας άδειας που μπορεί να πάρει λόγω οποιασδήποτε ασθένειας του παιδιού του, και μένει ένα κενό 6 περίπου ημερών, 6 με 7 ημέρες, που αυτό το κενό η πολιτεία δεν έχει φροντίσει να καλύψει. Δηλαδή λένε στη μητέρα μετά από 7 μέρες, άφησε το παιδί σου όπου θες εσύ, είναι ατομική σου ευθύνη, γύρισε στη δουλειά, γιατί ακριβώς πρέπει να λειτουργήσει το νοσοκομείο και να καλυφθούν οι βάρδιες. Την ίδια ώρα, κυρία Ντουλγεράκη, που το έχουμε πει πολλές φορές από το ραδιόφωνο σας. Εμβολιασμένη και ασυμπτωματική η συναδελφό σας. Ναι, και βέβαια νοσηλεύει, περιθάπτει, είναι στο σπίτι της το παιδί της που έχει COVID. Που αυτό το παιδί με βάση και το νεοδί πρέπει να είναι σε καραντίνα 14 μέρες. Για την ίδια ώρα, εμείς ζητάμε υγειονομικοί να βγαίνουμε και εμείς σε καραντίνα όταν ερχόμαστε σε επαφή ή περιθάπτουμε ανθρώπους που έχουν επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID. Δεν μας βγάζουν σε καραντίνα γιατί είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία. Δεν μας κάνουν τεστ, κυρία Ντουλγεράκη. Τεστ αυτά που ζητάγαμε, και εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί, να γίνονται τεστ. Τώρα, με βάση και τον τέταρτο. Έχουν δηλαδή απαγορεύσει στους υγειονομικούς να μπαίνουν σε καραντίνα. Η καραντίνα σε περίπτωση που νοσεί υγειονομικός είναι 7 μέρες. Ναι. Αν είναι και εμβολιασμένος, δεν βγαίνει σε καραντίνα. Δεν βγαίνει σε καραντίνα, κυρία Ντουλγεράκη. Μάλιστα. Αφόσον είναι ασυμπτωματικός. Και τρίτο, δεν γίνονται τεστ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και αυτός που έχει κάνει που έχει εμβολιαστεί, κινδυνεύει να είναι ασυμπτωματικός και να μπορέσει και να είναι και να μεταδίδει. Ενώ θα έπρεπε να γίνονται τεστ με ευθύνη της πολιτείας, δεν γίνονται. Τουρισμός, πανδημία, εμβολιασμοί στην ατζέντα του Υπουργού Τουρισμού χθες που επισκέφθηκε την Κρήτη. Επανέλαβε τα κέρδη του εμβολιασμού στις δηλώσεις του τόσο για την υγεία όσο και για τον τουρισμό. Αγωνία των ξενοδόχων για την πορεία της τουριστικής κίνησης, με δεδομένη την άρνηση πολλών εργαζομένων να εμβολιαστούν, καθώς τα κρούσματα της μετάλλαξης Δέλτα ακολουθούν ανωδική πορεία, και παρά τις επισημάνσεις πως μέτρα τύπου Μυκόνου δεν μπορούν με ευκολία να πάρθουν αυτή την ώρα στην Κρήτη, νευαρχίδα του τουρισμού, όπως είπε στον 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης. Από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τον ίδιο, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια με κινητή μονάδα ξεκινά εμβολιασμού σε εργαζόμενους ξενοδοχείων. Κομβική σημασία για τον Δήμαρχο Χερσονήσου η διάθεση από τη Δευτέρα του μονοδοσικού εμβολίου της Τζόνσον στο κέντρο εμβολιασμού της Χερσονήσου, όπως και η έναρξη των κατοίκων εμβολιασμών σε συνεργασία πάντα με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Κινούμενη άμμος κάτω από τα πόδια μας ο τουρισμός, με την ελπίδα να μην μας καταπιεί, όπως εκτιμά ο πρόεδρος της Ένωσης Ελασιθίου Μανώλης Βαρκαράκης.
Συνεχίζει σεισμική δραστηριότητα στο ρήγμα Αρκαλοχωρίου. Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, αλλά χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο ενός μεγαλύτερου σεισμού. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε κάποιον μεγαλύτερο σεισμό της τάξης των 4,8, 4,9, 5 βαθμών, αν και είναι μικρή αυτή η πιθανότητα. Δυστυχώς σε παγκόσμιο επίπεδο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τις εξελίξεις που μας επιφυλάσσει η ίδια η φύση και τα ίδια τα φαινόμενα. Απλά και μόνο το πρόβλημα υπάρχει σε παλιές κατασκευές, σε ρυπωμένες κατασκευές, κατασκευές οι οποίες έχουν αφαιρεθεί στην τύχη τους από τους ιδιοκτήτες. Σε αυτές τις κατασκευές λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, δηλαδή να πούμε στον κόσμο, στους κατοίκους, ότι δεν πρέπει να τις προσεγγίζουν για κάθε ενδεχόμενο, όχι μόνο για σεισμό, αλλά μετά και από μια έντονη βροχόπτωση ή από ένα άλλο φαινόμενο. Σεισμική ακολουθία βρίσκεται σε εξέλιξη και νότια της Λέσβου, με τους σεισμολόγους να λένε ότι απαιτείται προσοχή. Στην επόμενη φάση, με την ενέργεια των κυρίως πια κατασκευαστικών εργασιών, ετοιμάζεται να περάσει το μεγάλο αναπτυξιακό έργο του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Μέσα στις προσεχείς ημέρες, σύμφωνα με κεντρικά δημοσιεύματα, αναμένεται να εγκριθεί το master plan που αποτελούσε τη βασική τελευταία εκκρεμότητα και το οποίο έρχεται να ανοίξει το δρόμο για να περάσουμε από τις πρόδρομες εργασίες στις κύριες εργασίες, στους βασικούς χώρους και υποδομές του νέου αεροδρομίου. Από τη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια η δυνατότητα δεύτερου γάμου μετά από αίτημα αποσπασμένου ιερέα, το οποίο και στέλνει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και εγκρίθηκε τότε, όπως είπε στην Κρήτη TV χθες ο Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου κ. Ανδρέας, με αφορμή την αποκάλυψη της Νέας Κρήτη για την ιστορική απόφαση να επιτρέπεται πλέον υπό προϋποθέσεις ο δεύτερος γάμος κληρικών στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Είναι μια απόφαση τομή και ταυτόχρονα σταθμός για την εκκλησιαστική ζωή των κληρικών, του κλίματος και της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στο οποίο υπάγεται και η Κρήτη από την Αιγαία και Ιερά Συνοδότο. Στη Γεωργιούπολη από Κορώνου Χανίων φιλοξενείται από χθες η Γενική Συνέλευση των Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων 25 Ορθόδοξων Χωρών που μετέχουν στην Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Παλαιφάτων Ορθοδόξων Πατριαρχείων, διεθνών οργανισμών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών καθώς και άλλων θρησκειών. Η Γενική Συνέλευση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 26 Ιουλίου έχει ως θέμα το μέλλον του κόσμου, το μέλλον της Ευρώπης μετά την πανδημία, ενώ παράλληλα θα συζητηθούν και τρεις σημαντικές διεθνείς πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης αναφορικά με την Αγία Σοφιά. Με την ευχή να επανέλθει σύντομα ο κόσμος στην κανονικότητα από την πανδημία, αλλά και με το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη για την επιτακτική ανάγκη συνεργασίας όλων των κρατών, της επιστήμης των υγειονομικών αρχών στην ορθή αντιμετώπιση και την υπέρβαση της κρίσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καλωσόρισε τους συνέδρους. Σήμερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνστασιάρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση στηρίζει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της συνέλευσης της Ορθοδοξίας, τονίζοντας: «Η κυβέρνηση του εκκρήτης ορμόμενου Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει συνειδητοποιήσει πλήρως πως ο ελληνισμός της Διασποράς και οι ελληνοορθόδοξες εκκλησίες απανταχού της γης λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές της εθνικής μας ισχύως. Μία εθνική ισχύ σταθερά προσανατολισμένη στο σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας, της διατήρησης της διεθνούς ισορροπίας δυνάμεων, προσανατολισμένη στην ενίσχυση της συνεργασίας τόσο με τις χώρες της ευρύτερης γειτονιάς αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο στην προστασία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ζωής που αποτελούν το πανανθρώπινο και σταθερό μήνυμα της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης». Παράλληλα, επισήμανε ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανεξάρτητα φύλου, φυλής, χρώματος και θρησκευτικών πεπιθήσεων, που αποτελεί το βασικό σκοπό του Υπουργείου, το οποίο προείσταται, είναι ταυτόχρονα και οι αξίες και οι αρχές της κοινής ορθόδοξης πίστης μας του χριστιανισμού. Μίλησε για τις προκλήσεις επίσης και απειλές που, όπως υποστήριξε, ορθώνονται μέσω της νέας Οθωμανικής έντασης, με διωγμούς χριστιανικών πληθυσμών και βεβήλωση μνημείων όπως η Αγία Σοφιά, υπογραμμίζοντας πως η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας μπορεί να διευρύνει τον παρεμβατικό ρόλο της και να αναπτύξει μέσα από την διεύρυνση συνεργασιών μία παρεμβατική δυναμική. Το πρόγραμμα ΝΑΦΣ, που ξεκίνησε με ενθαρρυντικά στοιχεία και από τις δύο χώρες, Ελλάδα και Κύπρο,
έχει την υποδοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να επιτύχει το σκοπό του, δηλαδή να προωθήσει τα τοπικά προϊόντα της Ελλάδας και της Κύπρου στην αλυσίδα της κρουαζιέρας. Αυτός ήταν και ο στόχος, άλλωστε από την αρχή, όπως ακούγαμε να μας λέει ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, ο κύριος Γιώργος Αλεξάκης, όταν μάθαμε για πρώτη φορά για το πρόγραμμα ΝΑΒΣ. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα πώς οδεύουν, κύριε Αλεξάκη, καλό σας μεσημέρι από τον 984. Χαίρετε. Έχουμε κάνει έναν πρώτο κύκλο επαφών και το συμπέρασμα είναι ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι, συμφωνούν. Δηλαδή, μετά από μία ημερίδα στην Κύπρο 2 εβδομάδες πριν και μία ημερίδα στη Λίμνο χθες, διαπιστώθηκε ότι οι τοπικές αρχές, η παραγωγή, οι έμποροι, τους ενδιαφέρει η κρουαζιέρα. Και ξέρετε, όταν ακούνε τις ποσότητες που χρειάζεται για να εφοδιαστεί ένα κρουαζιερόπλοιο, που είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες, σκέφτονται ότι είναι μία διέξοδος για την τοπική παραγωγή, αρκεί βέβαια να πληρεί τους όρους, τις ποιότητες και τις ποσότητες που χρειάζονται τα κρουαζιερόπλοια. Έχω ωστόσο την εντύπωση, κύριε Αλεξάκη, ότι είναι ακόμα μακρύς ο δρόμος, έτσι, για να φτάσουμε στο επιθυμητό. Βεβαίως. Γιατί από τη μία πλευρά η παραγωγή και οι έμποροι βεβαίως και θέλουν να πουλήσουν σε εισαγωγικά προς τα κρουαζιερόπλοια, από την άλλη όμως πρέπει να καλλιεργήσουμε και το έδαφος στα κρουαζιερόπλοια και στους επισκέπτες για τη ζήτηση των τοπικών προϊόντων. Τα κρουαζιερόπλοια είναι τεράστιοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν μια εσωτερική δομή την οποία πρέπει να ανοιχνεύσουμε, να επηρεάσουμε ώστε να κάνουμε θελκτικά τα τοπικά προϊόντα της Κρήτης, της Κύπρου αντίστοιχα, του Βόρειου Αιγαίου, του Νότιου Αιγαίου, για να εισέλθουν στην εφοδιαστική τους αλυσίδα. Όπως εξίσου μεγάλα είναι και τα συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Βεβαίως, και μην παραγνωρίζουμε ότι σήμερα, όπως γίνεται ο εφοδιασμός, υπάρχουν κάποια συμφέροντα και εμείς πάμε να διαταράξουμε αυτό το στάτους των συμφερόντων, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, προωθώντας την κριτική κουζίνα εμπροκειμένου. Δηλαδή θέλουμε να τους πούμε ότι όταν το κρουαζιερόπλοιο έρχεται στην Κρήτη και όπως οι επισκέπτες πάνε στην Κνωσό, έτσι πρέπει να δοκιμάσουν και την κριτική σαλάτα. Και για να δοκιμάσεις κριτική σαλάτα πρέπει να έχει προμηθευτεί φρέσκο αγγούρι από το Τιμπάκι, φρέσκια ντομάτα από τη Βιάνο, λάδι από τη Μεσαρά, ρίγανη, φέτα, κριτική από το Σέλινο. Τα λέμε έτσι επίτηδες για να δείξουμε ότι δεν είναι μόνο να πάρεις ένα προϊόν, είναι να τα συνδυάσεις όπως το κάνουμε εμείς εδώ και βγάζουμε ένα καταπληκτικό και αμίμητο προϊόν, παραδείγματος χάρη την κριτική σαλάτα και άλλες κριτικές συνταγές. Πάμε δηλαδή να προβάλλουμε την κριτική δίαιτα, την κριτική διατροφή στην ευρύτητά της, προκειμένου να γίνει αποδεκτή και θελκτική από τα κρουαζιερόπλοια, να λένε ότι όταν πιάνουν Κρήτη θα έχουν στο μενού κριτική κουζίνα. Χαίρομαι που το λέτε έτσι και το θέτετε έτσι, κριτική διατροφή, γιατί πάντα αντιδρώ, είναι άλλο η κριτική διατροφή, άλλο συνολικότερα η μεσογειακή διατροφή. Ναι, βεβαίως. Πηγαίνοντας, ας πούμε, σε ένα άλλο τόπο και δένοντας το κρουαζιερόπλοιο, θα μπορεί και εκεί επίσης, βάσει των συμφωνιών που έχουν κλειστεί, να γεύονται τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Ακριβώς. Δηλαδή όταν έρθει στην Κρήτη πρέπει να φάει μακαρόνια με αθότυρο. Όταν πάει στην Νάπολη στην Ιταλία θα φάει τη μακαρονάδα την Ναπολιτάνα. Σωστά. Όταν πάει στην Κύπρο πρέπει να φάει το χαλούμι. Αυτό είναι η τοπική εμπειρία. Επισκέπτομαι ένα τόπο και παίρνω με όλες μου τις αισθήσεις αυτή την τοπικότητα. Ωραία. Όταν, κύριε Αλεξάκη, την Κνωσό, γεύομαι κριτικό κρασί, γεύομαι κριτικό λάδι. Αυτό θα πει είμαστε σύμφωνοι. Πολιτιστικός τουρισμός. Ωραία. Είπα λοιπόν εγώ ότι νιώθω, αλλά διαπιστώνεται στην πορεία της κουβέντας και από τα λεγόμενά σας, ότι ξέρετε, ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Ωστόσο, αυτός ο δρόμος κάπου θα φτάσει και κάποτε θα φτάσει. Πόσο το υπολογίζετε? Πόσο το υπολογίζετε? Σαφέστατα. Δεν το ξέρω. Πρέπει να τον διαβούμε. Αυτή τη στιγμή κλείνουμε ένα κύκλο επαφών, είμαστε σε επαφή με τα κρουαζιερόπλοια, υπάρχουν διάφορες εταιρείες, μιλάμε. Δεν σας ακούω, δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Ναι, όχι, σας ακούμε, ναι, μια χαρά. Ναι, ωραία.
κάνουμε ένα κύκλο επαφών με τα κρουαζιερόπλια, προφανώς για την επόμενη τουριστική περίοδο, για το επόμενο καλοκαίρι. Όταν αυτά καταλήξουν, βεβαίως και θα το μάθετε, θα είστε οι πρώτοι που θα τα μάθετε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Τέλη Ιουλίου αναμένεται να δουν στη χώρα μας την προκαταβολή του 40% των αποζημιώσεών τους όσοι παραγωγοί έχουν πληγεί φέτος την άνοιξη από παγετό, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και οι αγρότες της Κρήτης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Παπαδάκη στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Συγκεκριμένα με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιος Λιβανός, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, οργανικός νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις, ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγηση προκαταβολής του 40% των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές από τον παγετό της άνοιξης του 2021. Η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του σχεδίου προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής. Κατά την εκπόνηση της μελέτης εκτιμήθηκαν οι αλλαγές που πρόκειται να συμβούν στις επόμενες δεκαετίες στην περιφέρεια και καθορίστηκαν 14 βασικοί τομείς που επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και οι γεωγραφικές περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Στη μετάφραση όλου αυτού, ο κύριος Νίκος Ξυλούρης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από τον 984. Κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή, όμως θα επιστρέψουμε συνομιλώντας με τον κύριο Ξυλούρη. Υπογράφηκε η υπογραμματική σύμβαση μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ΟΑΚ για την υλοποίηση της δράσης εκπόνηση μελετών για τις λίμνες και τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα. Αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης αποτελεί δημιουργία πρότυπης μεθοδολογίας και προδιαγραφών εκπόνησης μελετών για τις τεχνητές λίμνες φράγματα, τα ιδιαιτέρως τροποποιημένα υδατικά συστήματα και τις φυσικές λίμνες της Κρήτης και συγκεκριμένα για τα φράγματα ποταμών από Σελέμη Φανερωμένης, Μπραμιανών και Βαλσαμιώτη, τις λίμνες Κουρνά και Αγιάς, τον ταμιευτήρα του φράγματος Απλακιώτισσας. Επιστρέφω στο προηγούμενο θέμα με μια προσπάθεια ακόμα να μιλήσουμε με τον κύριο Ξυλούρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Δουλειράκη. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας. Ελπίζω να μας προδώσει η τεχνολογία και να καταφέρουμε να τα πούμε μέχρι τέλους. Είπα πριν από λίγο ότι η Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας πως γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του σχεδίου προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής, ότι εδώ έχουν καθοριστεί 14 βασικοί τομείς και ότι ένας από τους βασικούς στόχους του ΠΕΣΚΠΑ είναι να εμπλακεί στην προσπάθεια αυτή και η τοπική κοινωνία. Ζητώ λοιπόν από εσάς να μας δώσετε την μετάφραση όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε, γιατί είναι πραγματικά σημαντικό για την ενημέρωση του κόσμου. Κοιτάξτε, η μελέτη που χθες εγκρίθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Διαβούλευσης που αφορά φορείς, δηλαδή κοινωνικούς φορείς, είναι το αποτέλεσμα που βγήκε από την συμμετοχή 15 επιστημόνων, μιας επιτροπής παραλαβής από εμάς, μιας μελετητικής ομάδας που είχε την ευθύνη για την εκμόνηση της μελέτης μέσα στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Mm. Απευθύνεται λοιπόν στην περιφέρεια, αναφέρεται στην περιφέρεια Κρήτης και ο στόχος της είναι να προβλέψει με 2-3 εναλλακτικά σενάρια τι θα συμβεί μέχρι τα επόμενα 80 χρόνια με την κλιματική αλλαγή που ήδη υπάρχει και τη βλέπουμε πια και τη ζούμε σιγά σιγά. Τι μπορεί να συμβεί? Εμείς δεν μπορούμε ως περιφέρεια Κρήτης, ακόμα και ως χώρα, να αναστρέψουμε την κλιματική αλλαγή. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε, να πάρουμε μέτρα, να προετοιμάσουμε τον κόσμο, να προετοιμάσουμε τις υποδομές, να προετοιμαστεί γενικότερα και η κοινωνία και οι δομές για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Αυτό το νόημα έχει, να προσαρμοστούμε σε αυτά που μπορούμε να προβλέψουμε ή σε αυτά που έρχονται και να είμαστε έτοιμοι. Με αυτή την έννοια λοιπόν η συζήτηση χθες και η Περιφερειακή Επιτροπή έχει ένα πρώτο βήμα για ενημέρωση του κόσμου και τα οποία βέβαια θα ακολουθήσουν πάρα πολλά, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένα καινούριο κομμάτι που δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς το τι θα συμβεί. Επειδή
λίγο πολύ αρχίζει να κουβεντιάζει το θέμα. Θα πω ένα παράδειγμα για να δει ο κόσμος τι εννοούμε με την ενημέρωση του κόσμου και την προσαρμογή. Προβλέπει η μελέτη ότι θα υπάρξουν περισσότερες θερμές ημέρες το χρόνο, λιγότερες βροχές, λιγότερη χιονόπτωση. Θα υπάρξουν αλλαγές λοιπόν στις καλλιέργειες που θα μπορούν να επιβιώσουν σε αυτά τα καινούργια, τις καινούργιες συνθήκες, το καινούργιο κλίμα, να το πούμε πιο πρακτικά. Δεν πρέπει να είναι ενήμερος ο κόσμος ότι ενδεχομένως θα υπάρξουν αλλαγές στις καλλιέργειες που θα πρέπει να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να αυξηθεί ο χώρος, να ανεβεί πιο ψηλά γεωγραφικά, να καλλιεργηθούν καινούργιες καλλιέργειες ή ίδιες καλλιέργειες πιο πάνω, πιο σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Μπορεί στα χαμηλότερα να αλλάξουν οι καλλιέργειες, γιατί θα έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις. Αυτά θα πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος σιγά σιγά, να τα μαθαίνει, αφού τα μαθαίνει πρώτα η επιστήμη, ώστε με τις μελέτες που θα γίνονται, γιατί προβλέπονται από το σχεδιασμό αυτό μελέτες εξειδικευμένες και αναπροσαρμογή, ένα πενταετία, και έργα που θα γίνονται σταδιακά μέσα στα επόμενα 15 χρόνια και ξανά θα ακολουθεί μια μεγάλη χρονοσειρά δηλαδή. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα πρέπει να υπάρχουν σχεδιασμός, να υπάρχει ενημέρωση του κόσμου, να υπάρχει πρόνοια για το τι καλλιέργειες θα γίνουν, πού θα γίνουν. Οι χτινοτρόφοι για παράδειγμα θα έχουν λιγότερη χιονόπτωση, άρα θα έχουμε καλύτερες συνθήκες, αλλά ενδεχομένως θα υπάρχουν περισσότερες ασθένειες που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γεωπόνοι, οι κτηνίατροι, οι ειδικοί σε συνεργασία και συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους. Στον τουρισμό θα υπάρχει άλλο κλίμα, δηλαδή θα υπάρχει δυνατότητα, επειδή θα είναι περισσότερες οι θερμές ημέρες, η πρόβληση θα επεκταθεί η τουριστική περίοδος με θερμότερο κλίμα, στην άνοιξη στο φθινόπωρο. Άρα θα πρέπει ο τουριστικός κλάδος να προβλέπει σε συνεργασία πάντα με την πολιτεία πού μπορεί να επενδύσει, ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να αναπτύξει εκείνες τις περιόδους. Θα πρέπει επίσης να ξέρει ότι το καλοκαίρι που θα έχουμε μεγαλύτερες εντονότερα φαινόμενα, θα πρέπει να προετοιμαστεί για να τα αντιμετωπίσει. Σε κάθε κλάδο εναλλακτικές μορφές σε ό,τι έχει να κάνει με τα πεπραγμένα του κάθε παραγωγικού τομέα, ώστε να μπορεί να ελιχθεί. Λέτε 80 χρόνια κοντά και με χαίρομαι που έτσι τόσο απλά μας τα είπατε τα παραδείγματα, για να μπορεί να είναι ενήμερος ο κόσμος. Πάτε σε μια διαβούλευση με τον κάθε κλάδο μεμονωμένα για να τον ενημερώσετε. Βεβαίως. Ναι. Καταρχάς έχει γίνει με τους φορείς, για να, ας πούμε, η Διεύθυνση Γεωργίας, η Διευθύνση Γεωργίας, οι φορείς των αγροτών να πούν την άποψή τους. Από εδώ και πέρα όμως αρχίζει η κουβέντα. Από εδώ και πέρα που θα αναπτύσσονται οι μελέτες στοχευμένες ανά τομέα, θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι οι αρμόδιοι, οι ίδιοι χρήστες, ο ίδιος ο κόσμος. Και καταλαβαίνετε ότι εάν δεν πετύχει αυτό το σχέδιο να επικοινωνηθεί με τον κόσμο, δεν θα έχει και αποτέλεσμα. Προβλέπονται μέτρα που λέει το κράτος πρέπει να κάνει αυτά. Για παράδειγμα, επειδή είναι μεγάλη γκάμα, θα πω 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα. Επειδή προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, η πολιτεία θα πρέπει να οριοθετεί στα ρέματα με πρόβλεψη μεγαλύτερης έντασης φαινομένων. Αυτό πρέπει να το κάνει η πολιτεία. Όλα αυτά σε βάθος 80 ετών, έτσι, με αυτή την πρόβλεψη το βλέπετε. Να σας πω, κυρία Δουλγεράκη. Να σας πω, κύριε Ξυλούρη, θα το πείτε εσείς, αλλά αν δεν το πω θα σκάσω. Σας το λέω εν τιμή, ότι και μετά από 80 χρόνια οι επόμενοι από εμάς και οι επόμενοι των επόμενων τα ίδια πράγματα θα λένε για αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει η πολιτεία και δεν έκανε. Συνεχίστε. Σε αυτό κανείς δεν μπορεί να πει το αντίθετο, συμφωνώ απολύτως. Να σας πω όμως κάτι για τη μελέτη. Λέει το εξής, εξετάζει τρεις σενάρια σε τρεις περιόδους. Η μία είναι από το 20 μέχρι το 40, η άλλη είναι από το 40 μέχρι το 60 και η άλλη είναι από το 80 μέχρι το 100. Αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα που εξετάζουν. Δεν σημαίνει ότι θα μελετήσουμε τώρα τι θα γίνει το 80 μέχρι το 100. Μελετάμε την 20ετία που τρέχει, από το 20 μέχρι το 40. Και μάλιστα τα έργα που προτείνουν οι άνθρωποι, που βγαίνουν σιγά σιγά σε συνεργασία με τους αρμόδιους, τους γνώστες, τους χρήστες,
αφορούν μέχρι το 35. Έργα πρέπει να γίνουν στα επόμενα 15 χρόνια. Δεν μιλάμε για τα επόμενα 100. Ο σχεδιασμός πιάνει μια μεγάλη γκάμα για να δουν και αυτοί οι άνθρωποι προβλέπουν σωστά. Ξέρετε, παίρνουν ένα πολύ ακραίο σενάριο για αύξηση θερμοκρασίας 4-5 βαθμούς, με αύξηση της δάτμης της θάλασσας γύρω σε 70 πόντους, που είναι πολύ ακραίο σενάριο και θα αλλάξει τελείως και τη γεωγραφία της περιοχής δηλαδή. Ευχόμαστε να μην ισχύσει αυτό. Άκρως ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Υπόσχομαι ότι θα επικοινωνήσω μαζί σας εκ νέου, ώστε μέσα στην άλλη εβδομάδα ένα πρωί και με περισσότερο χρόνο, μεγαλύτερη άνεση, να μας δώσετε όλα αυτά τα παραδείγματα, τα οποία θα είναι της δικής μας της καθημερινότητας, για διάφορους τομείς, έτσι ώστε να δούμε πώς όλα αυτά προβλέπονται ως αλλαγές, εναλλακτικές λύσεις για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά δυστυχώς τα οποία έρχονται. Κύριε Ξυλούρη, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλό μεσημέρι. Καλά, κάνουμε την κουβέντα, γιατί η κουβέντα μαζί σας πάντα είναι ευχάριστη και επικοδομητική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ. Καλό μεσημέρι. Στο πόδι ξανά η Ιερά Πέτρα για το νοσοκομείο της. Η Επιτροπή Αγώνα για το νοσοκομείο της Ιερά Πέτρας ενεργοποιείται εκ νέου. Καλεί τους πολίτες της Ιερά Πέτρας να είναι έτοιμοι για νέους αγώνες. Για ένα νέο νοσοκομείο πλήρες, αυτοδιοίκητο, δημόσιο και δωρεάν για όλο τον κόσμο, με επαρκή χρηματοδότηση αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να μην διανοηθεί καν η κυβέρνηση να συγχωνεύσει να υποβαθμίσει περαιτέρω τα νοσοκομεία του Λασιθίου η θέση σήμερα της κομματικής οργάνωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Λασιθίου. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 25 Ιουλίου στο ΚΕΠΑ Σημείου, 10 το πρωί, 1.30 το μεσημέρι. Διοργανώνεται από τον Παγκρίτιο Σύνδεσμο Εθελοντών Αιμοδοτών Δωρητών Οργάνων Σώματος Αιματοκρίτης, μαζί με το Τοπικό Συμβουλίο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, την Ενορία Σημείου και τη στήριξη του Δήμου Γόρτινας. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιηθούν από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται μέχρι 31 Δεκάτου η προθεσμία που έλεγε 31 8 Αυγούστου δηλαδή, για τιμή σφράγιση επιταγών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την εμφάνιση της διάδοσης της COVID-19. Συνάντηση σήμερα στην Αθήνα του Υπουργού Οικονομικών με τον πρόεδρο του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου. Στην ατζέντα τα σημεία του υφιστάμενου συμφώνου σταθερότητας που πρέπει να αναθεωρηθούν, αλλά και οι σοβαρές διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Η Αθήνα αναζητά συμμάχους εν ώψη των σκληρών συζητήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το φθινόπωρο για την αλλαγή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και την θέσπιση χαμηλότερων στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και μετά. Στην ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας για την πρώτη κατοικία των ευάλωτων οικοκυριών προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο του νέου νόμου 4338 του 2020 για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας. Σε κατάσχεση 351 κιλών και 725 γραμμαρίων κοκαίνη σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά, προχώρησε η ελληνική αστυνομία. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, συνολικά ελέγχθηκαν πάνω από 150 εμπορευματοκιβώτια και σε ένα εξ αυτών, προερχόμενο από την Γουατεμάλα, με νόμιμο φορτίο συσκευασίας, τσουβάλια, καφέ, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 298 συσκευασίες με κοκαίνη συνολικού μεικτού βάρους 351 κιλών και 725 γραμματιών. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εμπλεκόταν στην παράνομη διακίνηση περισσότερων από 350 αλλοδαπών και αποκόμισε περισσότερα από 700.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τις αρχές της Βουλγαρίας και της Ουγγαρίας, υπό τον συντονισμό των διεθνών οργανισμών και με τη διαρκή συνδρομή της Europol, συμμετείχε σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ουγγαρία και είχαν ως αποτέλεσμα να συλληφθούν 14 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και βασικά στελέχη της. Η Κίνα επέκρινε έντονα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για την προγραμματιζόμενη επιθεώρηση εργαστηρίων της στο πλαίσιο περαιτέρω διερευνήσεων σχετικά με την προέλευση του κορονοϊού, την οποία απορρίπτει. Με χρηματοδοτήσεις προς το Αφγανιστάν και τις κυβερνήσεις γειτονικών χωρών όπως το Ιράν και το Πακιστάν, σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμποδίσει ένα πιθανό νέο μεταναστευτικό κύμα. Η Άγγελα Μέρκελ επένεσε την Τουρκία για το γεγονός ότι δέχεται μεγάλο αριθμό Σύρων προσφύγων ως τμήμα της συμφωνίας
Γερμανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας ότι επιθυμεί μεν στενές σχέσεις με την Άγκυρα, αλλά ότι δεν βλέπει ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σ' άλλο, έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες οι αποκαλύψεις για το λογισμικό κατασκοπίας Πέγασος, το οποίο φέρεται να ευθύνεται για την παρακολούθηση εκατοντάδων δημοσιογράφων, πολιτικών και ακτιβιστών. Περίπου 50.000 αριθμοί τηλεφώνου ήταν πιθανοί στόχοι για την παρακολούθηση με χρήση του Πέγασος, σύμφωνα με έρευνα ομάδας οργανισμών μέσων. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Ένα παιχνίδι που ξεκίνησε ιδανικά, στο φινάλε του βρήκε τελικά την ΑΕΚ με σκυμμένο κεφάλι, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την Βελές Μόστερ στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία για τα προκριματικά του Europa Conference League. Επίσης, ο Άρης ιτήθηκε στο Καζακστάν 2-0 από την Αστάνα, δυσκολεύοντας πλέον η υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση. Μέσα από τις προπονήσεις και τα φιλικά παιχνίδια, ο Όφη χτίζει την ομάδα για τη νέα σεζόν. Ο Νίκος Νιόπλιας και οι παίκτες του δουλεύουν εντατικά, ενώ θετικό ήταν το δείγμα γραφής στο χθεσινό ισόπαλο φιλικό με την Φορτούνα Σιτάρτ. Ο Γιούκτας είναι η πρώτη ομάδα στην Κρήτη σε επίπεδο ΓΑΜΑ Εθνικής που ξεκίνησε χθες την προετοιμασία της στις Αρχάνες. Στο κολυμβητήριο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 25 Ιουλίου οι θερινοί αγώνες κολύμβησης προαγωνιστικών κατηγοριών της Κρήτης και Ρόδου. 23 με 30 Ιουλίου πραγματοποιείται το 14ο Διεθνές Κατοικιστικό Τουρνουά Παλαιόχωρες Χανίων. 9.84. Ο καιρός. Άστατος σήμερα ο καιρός, άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, έντασης 7 μποφόρου και τοπικά 8, θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο, Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.